Γεια σας, σήμερα είμαι λίγο κρυωμένη, αλλά παρόλα αυτά θα κάνω το story time που θέλω και αφορά μια εμπειρία που είχα 4 χρονών και σώθηκα από θαύμα. Λοιπόν, στα 4 μου, μια μέρα μέσα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας που έχει μια σκάλα ψηλή, εγώ έπεσα. Δεν με πρόσεξαν η μητέρα μου και η γιαγιά μου. Κοιτούσα εγώ προς τα κάτω και έπεσα. Χτύπησα με την πίσω μεριά του σώματος, δηλαδή με τη μέση και το κεφάλι πίσω. Έχασα τις αισθήσεις μου και θα σας πω τώρα αυτά τα λίγα πράγματα που θυμάμαι. Γιατί μετά από χρόνια συνειδητοποίησα τι είχε γίνει όταν είδα σε εκπομπές, στην τηλεόραση, παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά που θυμάμαι είναι ότι άρχισα να βλέπω σαν φωτάκια, σαν να περνάει όλη μου η ζωή μπροστά, 4 χρονών τώρα αυτό, φωτάκια να αναβοσβήνουν, δηλαδή σαν να ταξίδευα, δηλαδή μέσα στο χρόνο, σαν ήμουν στο διάστημα, κάτι τέτοιο, έτσι ένιωθα. Μετά είδα σαν ένα τούνελ, με φως στο βάθος και κάτι σκιές σαν να ήταν στο βάθος. Καταλάβαινε εγώ ότι μάλλον πεθαίνω. Είχα καταφοβηθεί και σαν να παρακαλούσα, γιατί εντάξει ήξερα 4 χρονών, ήξερα για το Χριστούλη, για αυτά είχα σίγουρα είχα πάει στην εκκλησία, η δική μου τα ήξερα αυτά και παρακαλούσα και έλεγα όχι θέλω πίσω να γυρίσω, θέλω τη μαμά μου. Δηλαδή αυτά θυμόμουν, ότι δεν ήθελα να φύγω, ήθελα οπωσδήποτε τη μαμά μου, φοβόμουν, μικρό παιδί ήμουν. Εν τω μεταξύ, έβλεπα, με είχαν πάει πάνω στην κουζίνα, στο δωμάτιο και ήμουν ξαπλωμένη και έβλεπα τον εαυτό μου από το ταβάνι ψηλά μου και με έβλεπα κάτω ξαπλωμένη και να προσπαθούν να με συνεφέρουν η μητέρα μου και η γιαγιά μου. Δηλαδή είχε βγει προφανώς μάλλον η ψυχή μου και από ψηλά έβλεπα τι συνέβαινε. Όλο αυτό που έλεγα, που σας είπα, φοβόμουν, ήθελα να γυρίσω πίσω στη ζωή. Δεν μ' άρεσε αυτό καθόλου. Φοβήθηκα. Γιατί ήμουν πολύ μικρή. Και ακόμη δεν είχα ζήσει τίποτα. 4 χρονών ήμουν μόνο. Sorry που είμαι κρυωμένη. Δεν μπορώ να ξαναγυρνάω το βίντεο. Το γύρισα και άλλες φορές, αλλά πάλι με έπιανε βήχας. Λοιπόν, και σιγά σιγά αυτές προσπαθούσαν να με συνεφέρουν, με χτυπούσαν μπατσάκια, άνα, τι έγινε αυτά. Και εντωμεταξύ δεν με είχαν πάει ούτε σε γιατρό, ούτε πουθενά. Λοιπόν, και όλα αυτά πρέπει να κράτησαν λίγα λεπτά. Και μετά ένιωσα σαν να ξαναμπαίνω στο σώμα μου. Φυσικά πονούσε έτσι, σαν η καρδιά μου αυτά, δηλαδή σαν να έχει σταματήσει ένα πνεύμα. Δεν μπορώ κι εγώ, δεν τα θυμάμαι καλά. Προσπαθούσαν να με ανοίξουν, να δουν μήπως τη γλώσσα μου, ξέρω εγώ, ήταν μέσα. Δεν τα θυμάμαι καλά. Απλώς θυμάμαι αυτό, από ψηλά να βλέπω τον εαυτό μου, όλο αυτό που γινόταν. Αυτά που σας είπα πριν με τα αστράκια, με το τούνελ. Και στο τέλος ένιωθα που ξανά μπαινα μέσα στο σώμα και δηλαδή πονούσε αυτό έτσι κάπως στην καρδιά και όλο αυτό. Αυτή η εμπειρία εννοείται ότι με σημάδεψε. Δεν με πήγαν μετά καθόλου σε νοσοκομείο και αυτά γιατί είδαν ότι ήμουν καλά. Ούτε κανένα εμετό έκανα, κανονικά μιλούσα, δηλαδή εντάξει ήταν και άλλα χρόνια τότε. Και αυτή η εμπειρία μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, κατάλαβα ότι τελικά υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Εγώ εννοείται πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό, στο Χριστό και πιστεύω ότι σίγουρα σώθηκα από θαύμα. Δηλαδή, μου δόθηκε ευκαιρία γιατί ήμουν πολύ μικρή, 4 χρονών. Δεν ήθελα με τίποτα να φύγω. Ένιωθα φόβο τότε, όπως σας τα είπα. Και όλα αυτά τα κατάλαβα μετά από χρόνια, όταν έβλεπα στην τηλεόραση και άκουγα παρόμοιες περιπτώσεις, που όταν πέθαναν, δηλαδή έφευγε η ψυχή τους,
είσαι κόμμα, είσαι αυτά, έστω για λίγο, έβλεπαν από ψηλά, δηλαδή από το ταβάνι, δηλαδή στο ταβάνι φτάνεις έτσι, σαν να μην μπορεί να πάει παραπάνω και βλέπεις κάτω τι συμβαίνει. Και αυτό, δηλαδή αυτή η εμπειρία με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ τη ζωή, να θέλω, δηλαδή να θέλω όταν είναι η ώρα μου, τέλος πάντων όποτε θα είναι η ώρα μου, αλλά θα ήθελα στα βαθιά γεράματα, να αγαπώ πολύ τη ζωή, να πιστεύω ακόμη πιο πολύ στο Θεό, γιατί κατάλαβα ότι σίγουρα υπάρχει κάτι άλλο. Και ήθελα να μοιραστώ έτσι αυτή μου την εμπειρία με εσάς. Τώρα, φυσικά να πω ότι μετά από αυτό το περιστατικό απόκτησα υψοφοβία, γιατί και τότε έτσι έπεσα, κοίταξα ψηλά από τις σκάλες, προφανώς ζαλίστηκα και έπεσα. Έχω δηλαδή υψοφοβία, αυτό μου έχει μείνει. Και αυτό, ελπίζω με την εμπειρία μου να βοηθήσω έτσι και άλλους και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας τώρα. Αν κάποιοι δεν το πιστεύουν, δικό τους θέμα είναι. Εγώ το έχω πει κι άλλες φορές, δηλαδή όλοι οι γνωστοί μου το ξέρουν, το έχω πει και στο Facebook κάποιες φορές και ακόμη πιο πολύ με έκανε να πιστεύω στο ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που βλέπουμε και να αγαπήσω πάρα πολύ τη ζωή. Και φυσικά και πάρα πολλές φορές αργότερα και πολλές φορές αργότερα στη ζωή μου είδα διάφορα θαύματα, είτε εντάξει, ακόμη και πιο μικρότερα, αλλά όλοι μας αν προσέξουμε κάτι, υπάρχουν θαύματα στη ζωή όλων μας. Απλώς μπορεί να μην τα προσέχουμε, να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το story time μου. Καληνύχτα.